φάουλ από τον Φάνη Χρυστοδούλου. Ή από τον Φιλίππου. Από τον Φιλίππου, ναι. Ξανά εδώ η φάση. Οι διαιτητές το έδεσαν και εσκεμμένο, πράγμα που σημαίνει ότι ο Μαρτίν θα εκτελέσει δύο βολές και εν συνεχεία η μπάλα θα παιχτεί πλάγια από την ισπανική ομάδα. 8-7 το σκορ από τον Μαρτίν. 9-7 τώρα και η μπάλα για τους Ισπανούς. Κώστα, Μαρτίν, Κώστα σαν επιφάνειο για τον Μαργκάλ. 11-7 από τον Μαρία Μαργκάλ. Βλέπουμε εδώ Γιαννάκης, Χρυστοδούλου. Γιαννάκης προσπαθεί να ξεφύγει από το σαν επιφάνειο. Μια δύσκολη προσπάθεια και φάουλ του σαν επιφάνειο που καταλογίζει ο Αμερικανός Χάρβεϊ. Είναι το δεύτερο φάουλ του Ισπανού Άσου. Να το εδώ. Χουάν Αντώνιο σαν επιφάνειο, παίκτη της Μπαρτσελώνα. Ξαναβλέπουμε τη φάση. 27 ετών, 1.98. Κατέκτησε δύο χρονιές συνέχεια το κύπελλο κυπελλούχων με την ομάδα του. Ο Γιαννάκης μείωσε σε 11-8, έχει ακόμα μία βολή. ...11-9... Το Κώστα για τον Μαργκάλ. Μαρτίν. 13-9 από τον Φερνάντο Μαρτίν. Να το εδώ. Γκάλης τώρα για τον Χρυστοδούλου. Απέχει πλάγια. Κοιτάξτε ξανά τη φάση. Ο Κώστα έσπρωξε με το χέρι του. Χρυστοδούλου για τον Καμπούρη. Φιλίππου, Χρυστοδούλου, Γιαννάκης. Πάντα Γιαννάκης, Χρυστοδούλου. Πάτησε γραμμή ο Φάνης Χρυστοδούλου, η μπάλα για τους Ισπανούς. Σαν επιφάνειο θα κλέψει ο Καμπούρης την παλιά που ήταν για τον Ρωμάη. Ο Χρυστοδούλου δεν θα προλάβει την δυνατή πάσα του Γιαννάκη. Έτσι χάνεται άλλη μια προσπάθεια ευνηδιασμού. Το σκορ πάντα 13-9 για την Ισπανία. 14 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Κώστα σε θέση playmaker. Μαργκάλ για τον Ρωμάη, προσποίηση. Δεν μετράει το καλάθι, λέει ο Φιωρίτο. Έχει προηγηθεί φάουλ από τον Καμπούρη ή τον Φιλίππου. Από τον Καμπούρη που έχει ήδη 3 φάουλ. Ξαναβλέπουμε εδώ τη φάση. Εκεί έγινε το φάουλ, σηκώθηκε εν συνεχεία ο Ρωμάη να πετύχει το καλάθι. Ρωμάη για τον Κώστα, αυτός στον Μαργκάλ. Από εκεί στο σαν επιφάνειο σου 3 πόντων, rebound από τον Φιλίππου. Γιαννάκης. Ο Χρυστοδούλου κάνει το follow. Τον χρεώνει ο Αμερικανός με επιθετικό φάουλ. Ο Χάρβεϊ, έκπληκτος ο Χρυστοδούλου, κοιτάζει τον Αμερικανό. Για να ξαναδούμε τη φάση. Έσπρωξε βέβαια λίγο με το αριστερό χέρι τον παίκτη που ήταν μπροστά του, τον σαν επιφάνειο. Σαν επιφάνειο για τον Κώστα. Από εκεί στον Μαρτίν. Ο Καμπούρης κέρδισε την μπάλα. Γιαννάκης για τον Χρυστοδούλου. Νέο λάθος, κέρδισε όμως την μπάλα ο νεαρός. 13-11 ολοκλήρωσε την προσπάθειά του ο Φάνης Χρυστοδούλου. Βλέπουμε στατιστική του, έχει 4 πόντους το τύπο τώρα. Κώστα για τον Μαργκάλ. Ρωμάη. Κλείνεται από τον Καμπούρη, τον σταματάει έξοχα ο Φιλίππου που γυρίζει την μπάλα στο Χρυστοδούλου.
Χριστοδούλου, ο Γκάλης έχει κλειστεί, κάνει τον πάσιμο μόνος, ο Νεαρός και ισοφαρίζει 13-13. Να λοιπόν η ισοφάριση 13 λεπτά και 35 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του πρώτου μηχρόνου. Ο Χριστοδούλου κοιτάζει τον πίνακα. Κώστα τώρα για την Ισπανία, Μαργκάλ. Κώστα για τον Μαργκάλ που ελευθερώνεται, αλλά στο χείρι πάνω το Γιαννάκης. Γκάλης προσπαθεί να ξεφύγει από τον Κώστα, άστοχος του rebound ο Ρωμάη. Ο Κώστα προωθεί την μπάλα, κάνει βήματα που καταλογίζει ο Αμερικανός Χάρβεϊ, η μπάλα πλάγια για την εθνική μας. Με τον Γκάλη τώρα κάνει προσποίηση στον Ρωμάη που τον σταματάει και του παίρνει την μπάλα. Κώστα σαν επιφάνειο για τον Μαρτίν, 15-13. Το σκορ για την ισπανική ομάδα. Ο Ντίας εδώ που έχει έτοιμο τον Χιμένεθ για να τον βάλει στην ισπανική πεντάδα. Γιαννάκης. Καμπούρης, Γιαννάκης. Προσπάθεια για τρίποντο και η ελληνική ομάδα περνάει μπροστά με 15-16 με αυτό το σούτ τριών πόντων του Παναγιώτη Γιαννάκη. Κώστα τώρα για τον Σαν Επιφάνιο. Κώστα, Μαργκάλ. Ο Φιλίππου διώχνει μπροστά από τον Μαρτίν, η μπάλα όμως είναι ξανά για τους Ισπανούς, ενώ ο Πολίτης θα βάλει τον Καρατζά στη θέση του Καμπούρη και ο Χιμένες θα πάρει τη θέση του Ρωμάη. Ο Μαργκάλ για τον Σαν Επιφάνιο μέσα στη ρακέτα, 17-16, και ο Γιαννάκης οργανώνει μια ελληνική επίθεση πιεζόμενος από τον Σαν Επιφάνιο. Γιαννάκης περνάει στον Καρατζά. Αυτός έχει τον Μαρτίν Χριστοδούλου για τον Γκάλη. Νευρικό σήμερα ο Νίκος Γκάλης. Δεν μπόρεσε να συγκρατήσει αυτή την παλιά. Κώστα για τον Σαν Επιφάνιο. Μαρτίν. Ξανά Μαρτίν. Φάουλ έχει καταλογιστεί στον Καρατζά. Είναι το πρώτο φάουλ του Καρατζά και όχι το δεύτερο όπως έδειξε η ισπανική τηλεόραση. Δύο βολές για τον Μαρτίν, εκεί δόθηκε το φάουλ σε αυτή τη φάση. 18-16 κάτω από τους πανηγυρισμούς των Ισπανών φιλάθλων. 7 πόντι από τον Φερνάντο Μαρτίν. Βιάστηκε να μπει μέσα, ο Χάρβεϊ λέει ότι η μπάλα είναι πλάγια για την ελληνική ομάδα. Για την ελληνική ομάδα που θα μπορούσε να έχει πάει πολύ καλύτερα, χάσει πολλές επιθέσεις λόγω νευρικότητας. Ο Γκάλης είναι κάπως άστοχος. Να τώρα Γκάλης με αντίπαλο τον Κώστα. Φιλίππου για τον Χριστοδούλου. Γιαννάκης προσπάθεια για τρίποντο, rebound ο Μαρτίν. Κώστα στον ευνηδιασμό, Μαργκάλ. Κώστα σαν επιφάνειο ελεύθερο στο σουτ 20-16. Να η Ισπανία από τον πάγκο που παροτρύνουν τους παίκτες τους. Χριστοδούλου Γιαννάκης. Φιλίππου, Χριστοδούλου. Καρατζάς με στη ρακέτα, προσποίηση το σουτ με ταμπλό. Εύκολο rebound από τον Χιμένεθ. Κώστα για τον Μαργκάλ. Από εκεί στον Σαν Επιφάνιο. Νέο σούτ ακάλυπτος ο Ισπανός. Κερδίζει ο Μαρτίν το μακρινό rebound. Χάνει όμως την μπάλα. Καρατζάς για τον Γκάλη. Έχουν γυρίσει τρεις Ισπανοί. Τέσσερις Ισπανοί. Ο Γκάλης επιμένει. Περνάει στον Χριστοδούλου. Αυτός κλείνεται από το Χιμένεθ. Αλλά θα πετύχει το καλάθι. Ένα δύσκολο καλάθι από τον Φάνη Χριστοδούλου. 20-18. 10 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Ο Φάνης Χριστοδούλου χρεώνεται με δεύτερο φάουλ. 8 φάουλ ομαδικά για την ελληνική ομάδα, 5 για την ισπανική. Ξανά εδώ το φάουλ του Χριστοδούλου πάνω στον Σαν Επιφάνιο. Ο Σαν Επιφάνιο έχει δικαίωμα για μία συν μία βολή, αφού μετά το 8ο φάουλ της ελληνικής ομάδας οι Ισπανοί έχουν το γνωστό μπόνους. 21-18.
Rebound από τον Μαρτίν και φάουλ από τον Φιλίππου. Δύο βολές για τον Μαρτίν, τρία φάουλ για τον Φιλίππου. Ξανά εδώ η φάση. Είναι καθαρό το φάουλ, όσο και αν διαμαρτύρονται οι Έλληνες παίκτες. Ξαναδούμε τη φάση. Είδατε, το χέρι του Φιλίππου πήγε στα χέρια του αντιπάλου και όχι στην μπάλα. Ενώ τώρα βγαίνει ο Χριστοδούλου και μπαίνει ο Ανδρίτσος. Να, ο Ολιβέρης Ανδρίτσος με το νούμερο 12, παίκτης του Παναθηναϊκού. 115 φορές διεθνής, 27 ετών, 2 μέτρα και 2 εκατοστά ύψος. Ήταν μέλος της Εθνικής Καντέτ, που ήρθε δεύτερης πανευρωπαϊκούς το 1975. Αυτός και ο Γιαννάκης. Ακόμα μία βολή για τον Φερνάντο Μαρτίν, τον Ισπανό άσο που μετά το παγκόσμιο πρωτάθλημα θα παίξει στο επαγγελματικό πρωτάθλημα των Ηνωμένων Πολιτειών με την ομάδα των Portland Trail Blazers, για την οποία είναι υποψήφιος και ο Παναγιώτης Φασούλας. Γιαννάκης με την μπάλα για τον Ανδρίτσο. Γκάλης. Πάντα Γκάλης για τον Φιλίππου. Αυτός ξεφεύγει και πετυχαίνει ένα δύσκολο και θεαματικό καλάθι. 22-20 το σκορ. Κώστα για τον Σαν Επιφάνιο. Χιμένες. Παίρνει την μπάλα ο Γκάλης. Στέκεται, σουτάρει, αλλά ο Κώστα του κάνει φάουλ. Ο Κώστα, ο οποίος κάνει ένα χαμηλό μαρκάρισμα στον Γκάλη, που έχει εκνευρίσει τον Έλληνα Νάσο. Ο Κώστα όμως χρεώθηκε ήδη με τρία φάουλ και θα πρέπει τη θέση του να την πάρει ο Σόλο Θάμπαρ. Ξαναβλέπουμε εδώ τη φάση. Είδατε πως έπιασε το χέρι του Γκάλη ο Κώστα. Και πράγματι αυτή τη στιγμή μπαίνει ο Σόλο Θάμπαρ στη θέση του Κώστα. Ο Σόλο Θάμπαρ, ο αρχηγός της Μπαρτσελώνα, 28 ετών, 1,85, 90 φορές διεθνής. 22-21 μείωσε ο Γκάλης. Χωρίς να παίζει καλά η ελληνική ομάδα, είναι μες στο παιχνίδι. Rebound από τον Χιμένεθ. Μαργκάλ για τον Μαρτίν. Σαν Επιφάνιο. Rebound ο Ανδρίτσος, ο Γκάλης μόνος με τον Σολοθάμπαλ, παίρνει την εσωτερική, έρχεται ο Μαρτίν να τον σταματήσει, αλλά έχει προηγηθεί φάουλ από τον Σολοθάμπαλ. Να εδώ ο Ιγνάθιος Σολοθάμπαλ, που έκανε το πρώτο του φάουλ αμέσως μετά την είσοδό του στον αγώνα. Ο Γκάλης έχει δικαίωμα για δύο βολές, αφού το φάουλ έγινε την ώρα που προσπαθούσε να κάνει το σούτ. 22-22 ισοφαρίζει ο πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης, Νίκος Γκάλης, που έχει πετύχει να θυμίσει 4 πόντους. 22-23 η ελληνική ομάδα πάλι μπροστά, 9 λεπτά και 35 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του χρόνου. Σαν Επιφάνιο για τον Σολοθάμπαλ, Μαργκάλ, Σολοθάμπαλ, Μαργκάλ, Χιμένεθ, Μαρτίν, Μαργκάλ, σουτ για 3 πόντους. 25-23, να εδώ ο Μαρία Μαργκάλ, ο αρχηγός της Εθνικής Ισπανίας. Γιαννάκης με αντίπαλο τον Σαν Επιφάνιο. Προσπάθεια για backdoor από τον Γκάλη. Ο Χιμένεθ κέρδισε το rebound. Από εκεί στον Σολοθάμπαλ. Μαρτίν Χιμένεθ, είναι βήματα που δεν καταλογίστηκαν. Και ο Σαν Επιφάνιο κάνει το σκορ 27-23. Να εδώ ο Σαν Επιφάνιο. Ενώ ο πολίτης παίρνει time out, βλέποντας ότι οι Ισπανοί πάνε να ξεφύγουν στο σκορ. Να δούμε τι έχει υπόψη του να κάνει. Η Ισπανία, λοιπόν, είπαμε από την αρχή, είναι το φαβορί του ομίλου και το φαβορί βέβαια του σημερινού αγώνα. Στα τελευταία χρόνια έχει πετύχει μεγάλες διακρίσεις σε όλες τις κορυφαίες διοργανώσεις, διεθνείς διοργανώσεις.
Το 1981 ήταν τέταρτη στους Πανευρωπαϊκούς της Πράγας. Το 1982 τέταρτη στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Κάλι της Κολομβίας. Το 1983 δεύτερη στους Πανευρωπαϊκούς της ΝΑΝΤ. Το 1984 δεύτερη στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες. Και το 1985 τέταρτη στους Πανευρωπαϊκούς της Στουτγκάρδης. Έχει πάρει μέρος συνολικά σε 3 παγκόσμια πρωταθλήματα. Το 50 στο Buenos Aires ήταν ένατη. Το 74 στο Puerto Rico πέμπτη. Και είπαμε το 82 στο Κάλι της Κολομβίας τέταρτη. Το παιχνίδι θα ξαναρχίσει με επίθεση της ελληνικής ομάδας. Ο Γιαννάκης κάτοχος της μπάλας με αντίπαλο τον Σαν Επιφάνιο. Πάντα Γιαννάκης για τον Ανδρίτσο. Γίνεται λάθος πάσα, θα κλέψει ο Σαν Επιφάνιο. 29-23. Ανοίγοντας όλο το πλάτος του γηπέδου οι Ισπανοί. Γκάλης τώρα κατεβάζει την μπάλα με αντίπαλο τον Σολοθάμπαλ. Ανδρίτσος, Καρατζάς, σταματάει ο Χιμένες, πρέπει να μετράει το καλάθι, η μπάλα χτύπησε στο ταμπλό. Η μπάλα χτύπησε στο ταμπλό και την κατέβασε ο Χιμένες, τουλάχιστον έτσι νομίζω. Δεν μας ξαναδείχνουν βέβαια τη φάση οι Ισπανοί. Σολοθάμπαλ, κοντρολάρει την μπάλα. Πάντα Σολοθάμπαλ, ο πολίτης όρθιος, παροτρύνει τους παίκτες του. Rebound ο Καρατζάς, Γιαννάκης. Πάσα ευθυνδιασμού για τον Ανδρίτσο. Έχουν γυρίσει οι Ισπανοί. Κλείνει ο Μαργκάλ. Η μπάλα έξω στο Γιαννάκη. Πάντα Γιαννάκης κοντρολάρει την μπάλα. Ανδρίτσος, Γκάλης. Ελευθερώνεται από τον Σολοθάμπαλ, αλλά συνεχίζει να είναι άστοχος. Μαρτίν για τον Μαργκάλ. Σαν Επιφάνιο. 31-23. Οι Ισπανοί παίρνουν 8 πόντους διαφορά. 7 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του χρόνου, με 14 πόντους του Σαν Επιφάνιο. Ενώ ο Κώστας Πολίτης ετοιμάζει τον Σταυρόπουλο και τον Χριστοδούλου. Γιαννάκης σουτ για 3 πόντους, 31-26. Να εδώ ο Παναγιώτης Γιαννάκης, αρχηγός της εθνικής μας, έχει πετύχει 2 τρίποντα και 2 βολές φαουλ, σύνολο 8 πόντων. Ενώ ο Χάρβεϊ χρέωσε τον Χιμένεθ με επιθετικό φαουλ. Ο Ισπανός έσπρωξε τον Καρατζά στην προσπάθειά του να πάρει θέση στην επίθεση. Είδατε εδώ, όχι τον Φιλίππου έσπρωξε, το αριστερό χέρι. Ο πολίτης βγάζει τον αγώνα από τον Γκάλι και βάζει τον Σταυρόπουλο. Και επίσης τον Ανδρίτσο και βάζει τον Χριστοδούλου. Γιαννάκης σε θέση playmaker. Φιλίππου, Σταυρόπουλος. Θα χάσει την μπάλα, αλλά δεν θα προλάβει ο Βίγια Κάμπα που μπήκε γι' αυτό στο παιχνίδι. Μπάλα πέρασε τη γραμμή, έτσι λοιπόν η ελληνική ομάδα είναι στην επίθεση με τον Γιαννάκη. Νέα προσπάθεια για τρίποντο, 31-29. Να τα δύο αλλεπάλληλα τρίποντα του Γιαννάκη που μας ξαναβάζουν στο παιχνίδι. Σολοθάμπαλ για τον Μαργκάλ. Χιμένεθ, Μαργκάλ. Σολοθάμπαλ, Μαργκάλ, Μαρτίν. Κλείνεται, τελικά ο Χιμένεθ παίρνει το rebound. 33-29 από τον Αντρές Χιμένεθ που πέτυχε το πρώτο του καλάθι. 6 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του πρώτου μηχρόνου. Γιαννάκης για τον Χριστοδούλου. Αυτός έξω στο Φιλίππου. Φιλίππου φάουλ από τον Χιμένεθ. Είναι το ένατο ομαδικό φάουλ των Ισπανών, το δεύτερο του Χιμένεθ. Έτσι λοιπόν ο Νίκος Φιλίππου έχει δικαίωμα για μία συν μία βολή. Ξανά εδώ η φάση, κοιτάξτε πως πρόχνει με το κορμί ο Χιμένεθ τον Φιλίππου. 6 λεπτά και 1 δευτερόλεπτο πριν το τέλος. Ισπανία 33, Ελλάδα 29. Μία συν μία βολή για τον Νίκο Φιλίππου που έχει πετύχει 5 πόντους. 33-30, ο Νίκος Φιλίππου ήταν από τους πρωταγωνιστές της χθεσινής νίκης, χθεσινής μεγάλης νίκης επί της Γαλλίας. 33-31. Ο Σολοθάμπαλ για τον Βιγιακάμπα.
δύσκολο φάμπαλ. Κάνει το σούτ ακάλυπτος. Ήταν καλάθι τριών πόντων. Δεν έχει γράψει το ταμπλό. Βήματα έδωσαν οι διαιτητές. 35-31 είναι το σκορ. Ήταν καλάθι δύο πόντων. Τουλάχιστον σαν τέτοιο χρεώθηκε το προηγούμενο που πέτυχε ο Σολοθάμπαλ. Ο Σολοθάμπαλ. Τώρα οι διαιτητές διορθώνουν την προηγούμενη απόφασή τους και λένε ότι το καλάθι αυτό του Σολοθάμπαλ ήταν τριών πόντων. Το σκορ γίνεται 36-31 και έχουν δίκιο. Βλέπετε ότι το σουτ γίνεται έξω από τη γραμμή των 6-25. Ο παίκτης μπήκε, πάτησε τη γραμμή μετά το σουτ, άρα σωστά ήταν τρίποντο. Σολοθάμπαλ, Μαρτίν. Για τον Σολοθάμπαλ, ξανά Μαρτίν. Έχει κλειστεί από δύο Έλληνες παίκτες. Σολοθάμπαλ ακάλυπτο στο σουτ. Rebound ο Σταυρόπουλος. Προσπαθεί για τον Γιαννάκη και τελικά φάουλ από τον Χιμένεθ πάνω στον Νίκο Σταυρόπουλο. Μία συν μία βολή. Το φάουλ ήταν από τον Βιγιακάμπα, όχι από τον Χιμένεθ. Ήταν ο ένας παίκτης κοντά στον άλλο. 10 ομαδικά φάουλ η Ισπανία, 9 η Ελλάδα. Το πρώτο φάουλ για τον Χόρχε Βιγιακάμπα. Και εδώ ο Καμπούρης που θα γυρίσει στον αγώνα. 36-32 από τον Νίκο Σταυρόπουλο που έχει δικαίωμα για μία ακόμα βολή. 5 λεπτά και 21 δευτερόλεπτα από το τέλος του αγώνα. 36-33. Σολοθάμπαλ. Βιγιακάμπα. Σολοθάμπαλ. Σιμπίλιο, Μαρτίν, η παραπλάγια για τους Ισπανούς παρά την προσπάθεια του Φιλίππου. Να εδώ ο Μαρτίν και ο Τσίκο Σιμπίλιο της Μπαρτσελόνα. Σολοθάμπαλ, Βιγιακάμπα, γίνεται φάουλ εκεί από τον Νίκο Σταυρόπουλο. Έτσι λοιπόν ο Χόρχε Βιγιακάμπα θα εκτελέσει δύο βολές. Ξανά βλέπουμε εδώ τη φάση. Σταυρόπουλος έπεσε όλος πάνω στον Βιγιακάμπα. Ενώ αυτή τη στιγμή γίνεται η αλλαγή του Καρατζά με τον Καμπούρη. Να ο Σταυρόπουλος που πριν λίγο έκανε το πρώτο φάουλ, το 10ο ομαδικό της εθνικής μας. Από τον Βιγιακάμπα που είναι 23 χρονών, ύψος 1,96, 25 φορές διεθνής και παίζει στην Πανταλώνα. Rebound ο Φιλίππου Χριστοδούλου. Γιαννάκης. Σταυρόπουλος. Γιαννάκης. Χριστοδούλου. Έξοχη πάσα στο Σταυρόπουλο. Αυτός όμως ίσως το έκαναν και φάουλ εκεί, δεν μπόρεσε να έχει επαφή με το καλάθι. Σιμπίλιο. Rebound ο Φιλίππου. Δεν έχει φύγει κανείς στον εφηδιασμό. Θα γίνει λοιπόν επίθεση εναντίον οργανωμένης άμυνας. Γιαννάκης. Ακόμα 4,5 λεπτά. Πάντα Γιαννάκης πιέζεται από τον Βιγιακάμπα. Λάθος πάσα εκεί για τον Σταυρόπουλο. Υπάρχει ασυνεννοησία. Γίνονται πολλά λάθη. Πιέζουν βέβαια και οι Ισπανοί. Αλλά δεν δικαιολογούνται αυτά τα λάθη για παίκτες της πύρας του Γιαννάκη και του Σταυρόπουλου, αλλά και του Γκάλη που αυτή τη στιγμή βρίσκεται στον πάγκο. Σιμπίλιο, Σολοθάμπαλ για τον Χιμένεθ. Το πάσιμο, rebound από τον Καμπούρη και φάουλ από τον Μαρτίν. Φάουλ ή απλώς η μπάλα για την ελληνική ομάδα. Όχι, δεν δόθηκε φάουλ. Σταυρόπουλος. Πάντα Σταυρόπουλος, Γιαννάκης, Χριστοδούλου. Αφήνει πολύ ωραία στο Σταυρόπουλο και φάουλ από τον Σιμπίλιο. Δύο βολές για τον Νίκο Σταυρόπουλο. Να εδώ ο Τσίκο Σιμπίλιο της Μπαρτσελώνα. 2 μέτρα ύψος, 28 ετών, 57 συμμετοχές στην Εθνική. Και ξανά η πάση και το φάουλ του Σιμπίλιο πάνω στον Νίκο Σταυρόπουλο. Ο Σταυρόπουλος λοιπόν έχει δύο βολές. 3 λεπτά και 45 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. 37-34 μειώνει το σκορ.
Έχει πετύχει 3 πόντους ο Σταυρόπουλος από ισάριθμες βολές φάουλ. 37-35 τώρα. Σολοθάμπαλ Σιμπίλιο. Σολοθάμπαλ για τον Βιακάμπα. Μαρτίν. Κλέβουν οι Έλληνες παίκτες που μαρκάρουν ωραία τον Μαρτίν. Ο Γιαννάκης για τον Χριστοδούλου. Το lay-up και η σοφάριση. 37-37 από τον Φάνη Χριστοδούλου. Και επαναλαμβάνω, όλα αυτά χωρίς η ελληνική ομάδα να παίζει καλά. Παρά τα λάθη, παρά την ευρικότητα. Αν στο δεύτερο ημίχρονο βελτιωθεί, δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Σολοθάμπαλ για τον Βιγιακάμπα. Ακάλυπτος ο playmaker το shoot. Rebound από τον Φιλίππου που παλεύει σαν τάβρος κατά τα καλάθια. Χριστοδούλου για τον Γιαννάκη, πιέζει εκεί ο Χιμένεθ. Πρέπει να κάνει φάουλο ο Χιμένεθ. Τελικά ο Αμερικανός δίνει την μπάλα στους Ισπανούς. Μα πώς γίνεται αυτό? Για να ξαναδούμε εδώ τη φάση. Πέφτει. Κοιτάξτε, η μπάλα είναι σε ελληνικά χέρια. Τελικά μήπως θεώρησαν ότι βρήκε τη γραμμή. Ναι, ίσως πέρασε η μπάλα τη γραμμή. Γιατί δεν είχα καλή ορατότητα εκεί που διεκδικεί το η μπάλα. Έχει τραυματιστεί λίγο ο Χριστοδούλου. 3 λεπτά και 6 δευτερόλεπτα ακόμα. Ο Χριστοδούλου έχει πετύχει 10 πόντους. Το βλέπετε να κουτσένει λίγο, αλλά βέβαια θα συνεχίσει το παιχνίδι. Βιακάμπα για τον Μαρτίν. Κάνουν το λάθος οι Ισπανοί. Η μπάλα πλάγια για την ελληνική ομάδα. Οι διαιτητές ζητούν να σκουπιστεί το τερέν. Ξανά εδώ η φάση. Δεν έγινε τίποτα όμως. Γιατί οι διαιτητές έδωσαν την μπάλα στην ελληνική ομάδα? Τέλος πάντων. Σταυρόπουλος καθυστερεί. Τελικά βρίσκει τον Χριστοδούλου. Αυτό στο Γιαννάκη. Το shoot με ταμπλό. Rebound ο Χιμένεθ. Σολοθάμπαλ. Βιγιακάμπα για τον Μαρτίν. Χάνουν την μπάλα οι Ισπανοί. Ο Καμπούρης για το Γιαννάκη. Πάντα Γιαννάκης λύσεται. Κάνει το λάθος. Τελικά θα διορθώσει ο Καμπούρης. Χριστοδούλου κρατάει την μπάλα. Το τερέν γλιστράει πάρα πολύ και δημιουργεί προβλήματα στους παίκτες και των δύο ομάδων. Φιλίππου για τον Σταυρόπουλο, το σούτ απ' έξω. Ναι, καλάθι 3 πόντων. Όχι. Έχουμε time out για τους Ισπανούς. 37-39 το σκορ για την ελληνική ομάδα με αυτό το μακρινό καλάθι, όχι βέβαια τρίποντο, του Νίκου Σταυρόπουλου. Ξαναδούμε εδώ τη φάση. Πώς πήγε να χαθεί η μπάλα. Ο Καμπούρης κάνοντας τσουλήθρα τη συγκράτησε, την έδωσε στο Χριστοδούλου. Όλα αυτά λοιπόν 2 λεπτά και 16 δευτερόλεπτα από το τέλος. Βλέπουμε τη στατιστική. 92% η Ελλάδα ευστοχία στα φάουλ, 60% στα δίποντα, 50% στα τρίποντα. Και όλα αυτά με τον Γκάλι όχι σε καλή μέρα. Πράγμα που έχει σαν συνέπεια εδώ και αρκετά λεπτά να είναι στον πάγκο. Αλλά το γεγονός αυτό να μην επηρεάζει την απόδοση της ομάδας, η οποία μετά από μια μικρή κοιλιά βρίσκεται τώρα πάλι μπροστά στο σκορ με 37-39, 2 λεπτά και 16 δευτερόλεπτα από το τέλος του μετρό. Οι Ισπανοί με τον Σολοθάμπαλ. Ρωμάι που ξαναμπήκε στον αγώνα στη θέση του Μαρτίν. Σολοθάμπαλ και φάουλ εκτός φάσεως από τον Χριστοδούλου. Έτσι τουλάχιστον καταλόγησε ο Χιωρίτο. Ο Σαν Επιφάνιο έκανε και λίγο θέατρο για να πάρει το φάουλ αυτό. Να βλέπετε εδώ τη φάση. Βέβαια σπρώχνει λίγο και ο Χριστοδούλου. Είναι το τρίτο φάουλ του Χριστοδούλου. Θα φύγει από τον αγώνα για να μπει στη θέση του ο Μιχάλης Ρωμανίδης. Να ο Ρωμανίδης με το νούμερο 10. Επί 38-39 έχει ακόμα μία βολή. Έχει πετύχει 15 πόντους. Έχει 6 στα 7 δίποντα, 0 στα 3 τρίποντα. Και ισοφαρίζει 39-39 ο Φιλίππου για το Γιαννάκη.
Πάντα Γιαννάκης. Μαρκάριο Βιγιακάμπα. Δίνει στον Καμπούρη. Σταυρόπουλος. Φιλίππου. Προσποίηση στον Χιμένεφ. Κερδίζει ο Ρωμάη. Σολοφθάμπαλ για τον Χιμένεθ. Θα κλέψει ο Σταυρόπουλος που γύρισε γρήγορα στην άμυνα. Σταυρόπουλος κοντρολάρει την μπάλα, γυρίζει στον Φιλίππου που είναι ακάλυπτος. Αυτός επιχειρεί τον πάσιμο, μάλλον έχει κάνει βήματα, όχι, του δίνουν επιθετικό φάουλ τελικά. Έχω την εντύπωση ότι είναι άδικοι οι διαιτητές. Δεν υπάρχει φάουλ, προηγηθεί βήματα. Είναι το τέταρτο φάουλ του Φιλίππου, ο οποίος θα φύγει από το παιχνίδι τώρα για να μπει στη θέση του ο Ανδρίτσος. Να, η αλλαγή είναι ο Ανδρίτσος με το 12. Μπήκε στη θέση του Φιλίππου. Ο Φιλίππου που έχει πετύχει 7 πόντους. Έχει κάνει 2 σταματήματα. 2 κοψήματα δηλαδή αντιπάλων σουτ. Χιμένεθ για τον Βιακάμπα, Σολοθάμπαλ τώρα. Σαν επιφάνειο Χιμένεθ ακάλυπτος ο Σολοθάμπαλ. 41-39, οι Ισπανοί και πάλι στο προβάδισμα. 1 λεπτό και 6 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του ημιχρόνου. 3 πόντοι από τον Σολοθάμπαλ. Γιαννάκης προσπαθεί να ανταποδώσει. Απομένουν 56,5 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το πρώτο ημιχρόνο. Σολοθάμπαλ κοντρολάρει την μπάλα για τον Βιγιακάμπα. Κλείνει ο Καμπούρης. Η μπάλα πλάγια ξανά για τους Ισπανούς. Ενώ απομένουν ακριβώς 47 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Ξαναβλέπετε την φάση. Ο Βιγιακάμπα για τον Σολοθάμπαλ. Αυτός στο Βιγιακάμπα ξανά. Σολοθάμπαλ για τον Βιγιακάμπα, ξεφεύγει το σουτ. 43-39, μια πλήρης επίδεση απομένει για την ελληνική ομάδα. Πρέπει να εξαντλήσει τον χρόνο, να μην αφήσει περιθώρια για νέα επίθεση στους Ισπανούς. 21 δευτερόλεπτα ακόμα. Γιαννάκης κοντρολάρει την μπάλα. 15 δευτερόλεπτα. Δεν πρέπει να κάνει σουτ ούτε τώρα. Τελικά θα πετύχει ο Ρωμανίδης, αλλά μένουν 8 δευτερόλεπτα για τους Ισπανούς που κάνουν την επίθεση. Σαν επιφάνειο Χιμένεθ ελίσσεται έξω στο Σολοθάμπαλ ακριβώς με τη λήξη το σουτ και το πρώτο ημίχρονο τελειώνει με σκορ 43-41 υπέρ της Ισπανίας. Ένα σκορ, ένα αποτέλεσμα πάρα πολύ ικανοποιητικό για την ελληνική ομάδα που, επαναλαμβάνω, δεν έκανε ένα από τα καλύτερα της παιχνίδια. Και επαναλαμβάνω ότι το γεγονός αυτό μπορεί να μας δίνει κάποιες ελπίδες για το δεύτερο ημίχρονο, εφόσον βέβαια η απόδοση στην πεντάδα της εθνικής μας, Γκάλης, Χριστοδούλου, Ρωμανίδης, Γιαννάκης και Καμπούρης, οι πέντε. Για την Ισπανία, Μαργκάλ, Κώστα, Ρωμάη, Χιμένεθ και σαν επιφάνειο. Ο Μαργκάλ σου για 3 πόντους ακάλυπτος. 46-41 με το ξεκίνημα του δευτέρου ημίχρονου. Γιαννάκης σε θέση playmaker, μαρκάρεται από τον Σαν Επιφάνειο. Σαν Επιφάνειο που είναι ο σκόρερ του αγώνα μέχρι στιγμής. Ρωμανίδης για τον Γιαννάκη. Φάουλ από τον Μαργκάλ εκτός φάσης πάνω στον Χριστοδούλου. Ήταν το δεύτερο φάουλ του Μαργκάλ, βλέπουμε εδώ τη φάση. Να, ο Μαρία Μαργκάλ, αρχηγός των Ισπανών. Γιαννάκης, ενώ Κώστα παίζει overplay τον Γκάλη για να μην πάρει την μπάλα. Χριστοδούλου για τον Γκάλη. Ο Κώστα πάντοτε σαν βδέλα δίπλα του. Διώχνουν οι Ισπανοί την μπάλα, σωστά, δεν υπάρχει παράβαση. Η μπάλα έχει αναπηδήσει στην Στεφάνη. Και έχουμε φάουλ από τον Κώστα. Είναι το τέταρτο φάουλ του Ισπανού playmaker, που στην προσπάθειά του βέβαια να μαρκάρει τον Γκάλη έχει υποπέσει σε 4 φάουλ. Γιαννάκης, Ρωμανίδης,
Γκάλης σε φεύγει από το Χιμένεθ και από τον Ρωμάη 46-43, ένα λεπτό μετά την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου. Ανταποδίδει γρήγορα ο Σαν Επιφάνιο 48-43. Χριστοδούλου, Καμπούρης για το Γιαννάκη, σουτ τριών πόντων. Ο Γιαννάκης έχει πετύχει 4 τρίποντα σε 5 προσπάθειες, 48-46. Να εδώ ο Παναγιώτης Γιαννάκης 16 πόντους μέχρι στιγμής. Μαργκάλ για τον Ρωμάη, Κώστα Σαν Επιφάνιο. Κόβει ο Καμπούρης προς στιγμή, αλλά η μπάλα καταλήγει στον Ρωμά. Είναι 3 δευτερόλεπτα Χιμένεθ. Τελικά χάνουν την μπάλα οι Ισπανοί, αλλά οι διαιτητές δεν σφύριξαν την παράβαση. Φεύγει ο Γκάλης στον εφηδιασμό, ξεφεύγει από τον Κώστα και ισοφάριση 48-48. Να ο Νίκος Γκάλης που ξυπνάει και μπαίνει μέσα στο παιχνίδι. Κώστα τώρα. 18 λεπτά πριν το τέλος του αγώνα. Ισπανία-Ελλάδα 48-48. Ρωμάει για τον Μαργκάλ και το τέταρτο φάουλ του Χριστοδούλου. Ναι, το τέταρτο φάουλ του Χριστοδούλου. Έχει 4 ο Χριστοδούλου, 4 ο Φιλίππου, 3 ο Καμπούρης. Αυτοί οι τρεις είναι φορτωμένοι με φάουλ. Έχει ένα ο Καρατζάς και ένα ο Σταυρόπουλος. Μπήκε ο Σταυρόπουλος τώρα στη θέση του Χριστοδούλου. Να εδώ ο Νίκος Σταυρόπουλος. Ο Μαργκάλ στο πλάγιο για τον Κώστα. Κώστα. Ρωμάει Κώστα. Σουτ για τρεις πόντους. Rebound ο Καμπούρης. Συμπάλα στο Γιαννάκη. Γκάλης, έχουν γυρίσει τρεις Ισπανοί. Δεν βιάζεται ο Γκάλης. Rebound ο Ρωμάει. Ο Μαργκάλ. Φάουλ από τον Σταυρόπουλο. Όχι από τον Καμπούρη. Οι κάμερες μας δείχνουν τον Καμπούρη, αλλά το φάουλ είναι του Σταυρόπουλου. Α, εδώ, σε αυτή είναι ακριβώς τη φάση. Ήταν το δεύτερο φάουλ του Σταυρόπουλου. Οι Ισπανοί τώρα με τον Σαν Επιφάνιο. Για τον Ρωμάη Χιμένεθ. Ρωμάη κλέβει ο Καμπούρης, αλλά η μπάλα φτάνει στο Σαν Επιφάνιο. 50-48. Να εδώ ο Έπης, μεγάλη μέρα σήμερα. Γιαννάκης. Πάντα Γιαννάκης σε θέση playmaker για τον Ρωμανίδη. Αυτός δοκιμάζει το σούτ απ' έξω και ο Κώστα θα φύγει από τον αγώνα με 5 φάουλ, καθώς έσπρωχνε τον Γκάλη και τον συνέλαβε ο Αμερικανός διαιτής ο Χάρβεϊ. Να εδώ ο Κώστα που θα κάνει τον πάγκο. Άρχισα να δούμε τη φάση. Κοιτάξτε πως σπρώχνει ο Κώστα τον Γκάλη. Μπαίνει στον αγώνα ο Κρέους, ο πιο κοντός παίκτης της Ισπανίας. 1,78 ο Γιώαν Κρέους, 30 ετών, 12 φορές διεθνής, παίζει στην Κακάο Λατ. Ο Γιαννάκης με την μπάλα για τον Σταυρόπουλο, από εκεί στον Γκάλη. Σταυρόπουλος Γιαννάκης στο σουτ. Ο Χιμένεθ δεν θα συγκρατήσει την μπάλα που είναι για την ελληνική ομάδα. Καμπούρης. Ο Φιωρίτο λέει να ξαναπαιχθεί μπάλα από πλάγια. Γκάλης για τον Σταυρόπουλο. Γκάλης, Γιαννάκης, γυρίζει μπάλα απέναντι στην ισπανική ζώνη. Ο Γκάλης τρίποντο, 50-51, η ελληνική ομάδα μπροστά, 16,5 λεπτά πριν από το τέλος του αγώνα. Χιμένεθ, επιθετικό φάουλ που σφυρίζει ο Αμερικανός ο Χάρβεϊ. Η μπάλα πλάγια για την εθνική μας. Αποδοκιμάζουν οι Ισπανοί φιλάθλοι. Είναι το τρίτο φάουλ του Χιμένεθ και το τέταρτο ομαδικό της Ισπανίας στο δεύτερο ημίχρονο. Γιαννάκης κοντρολάρει την μπάλα. Γκάλης. Γιαννάκης για το Ρωμανίδη, ακάλυπτο στη γωνία. Το σούτ και το καλάθι, 50-53. Ακόμα 16 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα. Κλέβει ο Γκάλης την μπάλα με τη βοήθεια του Σταυρόπουλου. Σούτ για 3 πόντους. Ο Κρέους δεν συγκρατεί την μπάλα, θα την κερδίσει ο Γκάλης.
Περνάει πολύ ωραία στο Ρωμανίδη που θα νικήσει το Ρωμάι. 50-55. 16 λεπτά πριν το τέλος. Να ο Μιχάλης Ρωμανίδης. Ενώ ο Αντώνιο Δίας Μικέλ αναγκάζεται να πάρει time out. Πανικόβλητος μπροστά στην εξέλιξη που παίρνουν τα πράγματα. Να λοιπόν αυτό που λέγαμε. Αν ο Γκάλης βρει τον εαυτό του και η ελληνική ομάδα πιάσει το πραγματικό της παιχνίδι, τότε όλα μπορούν να γίνουν, αφού παίζοντας τόσο άσχημα στο πρώτο μέρος και με τον Γκάλη για 7,5 λεπτά στον πάγκο, έφτασε να χάνει μόνο με ένα καλάθι διαφορά. Βέβαια, δεν πρέπει να είμαστε υπεραισιόδοξοι. Η Ισπανία είναι πάντα μια μεγάλη ομάδα. Παίζει στην έδρα της και είναι λογικό να έχει πολλά αβαντάζ από το γεγονός αυτό. Όμως, αυτή τη στιγμή το σκορ είναι 50-55, απομένουν 15 λεπτά και 58 δευτερόλεπτα. Η ελληνική ομάδα δείχνει σαφή σημεία βελτίωσης. Να η γενική στατιστική. 58% στα δίποντα, 55% στα τρίποντα το ποσοστό της ελληνικής ομάδας. Σαν επιφάνειο για τον Μαρτίν, αυτός το Μαργκάλ ακάλυπτος. 52-55. Να ο Μαρία Μαργκάλ. Γκάλης για τον Σταυρόπουλο. Αυτός σε θέση playmaker. Γιαννάκης. Σταυρόπουλος Γκάλης. Δοκιμάζει το τρίποντο. 52-58. Ξύπνησε το θηρίο που λέγεται Νίκος Γκάλης. Και τώρα κρέους για την Ισπανία. Σαν επιφάνειο για τον Χιμένεθ. Από εκεί στο Μαρτίν. Το φάουλ από τον Σταυρόπουλο είναι το τρίτο φάουλ του Σταυρόπουλου και δύο βολές για τον Μαρτίν. Ξαναβλέπουμε εδώ τη φάση. 52-58, 15 λεπτά και 12 δευτερόλεπτα από το τέλος. Είδαμε για δεύτερη φορά σε replay το φάουλ του Σταυρόπουλου. Δύο βολές για τον Μαρτίν. Ο Μαρτίν έχει πετύχει 8 πόντους. Έχει 2 στα 5 δίποντα. 4 στα 4. 4 στα 5 φάουλ. 53-58. Σταυρόπουλος. Γιαννάκης. Πάντα Γιαννάκης. Με αντίπαλο τον Σαν επιφάνειο. Ελέγχει απόλυτα την μπάλα. Περνάει έξοχα στον Γκάλη. Αυτός βγάζει έξω στο Σταυρόπουλο. Το σούτ από τον άσο του ΠΑΟΚ. Ξανά Σταυρόπουλος με μεσολάβηση του Ρωμανίδη. Γυρίζει μπάλα. Γιαννάκης. Γκάλης. Επίθεση από την αρχή. Υπάρχουν 22 δευτερόλεπτα περιθώριο για να γίνει το σούτ. Ο Γκάλης. Το τρίποντο. Και νέο καλάθι. Ό,τι δεν έκανε στο πρώτο ημίχρονο έχει βάλει να τα κάνει στο δεύτερο. 53-61. 18 πόντια από τον Νίκο Γκάλη. Σαν επιφάνειο. Θα κλέψει ο Σταυρόπουλος. Πιέζουν εκεί οι Ισπανοί. Είναι φάουλ πάνω στο Σταυρόπουλο από τον Μαρία Μαργκάλ. Η μπάλα για την ελληνική ομάδα με τον Γκάλη. Ακόμα 14 λεπτά και 17 δευτερόλεπτα. Γκάλης κοντρολάρει την μπάλα με αντίπαλο τον Κρέους. Γιαννάκης. Κλέβουν οι Ισπανοί με τον Χιμένεθ. Κρέους. Μαργκάλ. Γύρισαν οι Έλληνες παίκτες γρήγορα στην άμυνα. Κρέους. Σαν επιφάνειο. Κρέους. Μαργκάλ. Ο Μαρτίν για τον Κρέους. Προσποίηση και σουτ. 55-61. Μέσα στα χειροκροτήματα και τους ήχους του τυμπάνου του Μανόλο. Ήταν το πρώτο καλάθι του Γιώαν Κρέους. Γιαννάκης κοντρολάρει την μπάλα αργά αργά με αντίπαλο τον Σαν Επιφάνειο. Ο Χιμένεθ κλέβει από το Ρωμανίδη και θα καρφώσει την μπάλα στο ελληνικό καλάθι. 57-61. Ξανά το κάρφωμα από τον Αντρές Χιμένεθ. Γιαννάκης τώρα. Σταυρόπουλος Γκάλης. Τον οποίο προσπαθεί να μαρκάρει τώρα ο Σαν Επιφάνειο. Γκάλης βγάζει στο Γιαννάκη. Το σούτ υποπίεση θα κερδίσουν οι Ισπανοί. 57-61 ο Κρέους για τον Μαργκάλ. Σούτ 3 πόντων. Ριμπάουντ μακρινό από τον Κρέους.
Ο Ρομπανίδης κερδίζει αυτή τη φορά την μπάλα, φάουλ από το Σαν Επιφάνιο που δεν σφυρίχθηκε. Γκάλης κάνει το σούτ των τριών πόντων, άστοχο αυτή τη φορά, αλλά κερδίζουν οι παίκτες της ελληνικής ομάδας την μπάλα με τον Γκάλη. Γιαννάκης. Σταυρόπουλος, Γκάλης. Πάντα Γκάλης. Βγάζει τον Καμπούρη. Γίνεται το λάθος εκεί από τον Καμπούρη, Κρέους. Και έρχεται ο Μαργκάλ στο lay-up. 59-61. Ακόμα 12 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα. Η Ισπανία από τις εξέδρες ενθαρρύνουν τους παίκτες τους σε αυτή την αντεπίθεση. Γιαννάκης. Γιαννάκης με την μπάλα. Για να δούμε τι έχουν δώσει οι διαιτητές. Μετράει το καλάθι, γίνει φάουλ από τον Μαργκάλ. Η μπάλα μπήκε μέσα, κανονικά πρέπει να μετράει το καλάθι. Κοιτάξτε την αγωνία του Πολίτη και του Χριστοδούλου για να ξαναδούμε τη φάση. Εκεί γίνεται το φάουλ. Δεν πρέπει να μετράει. Δεν πρέπει να μετράει, συνέχισε την προσπάθεια. Ναι, έχουν δίκιο οι διαιτητές, έδωσαν την μπάλα πλάγια, δεν μετράει το καλάθι. Ήταν το δεύτερο φάουλ του Μαργκάλ, ενώ αυτή τη στιγμή βγαίνει ο Γιαννάκης, βγαίνει και ο Ρωμανίδης και μπαίνει ο Χριστοδούλου με τον Φιλίππου. 11 λεπτά και 54 δευτερόλεπτα ακόμα. Σταυρόπουλος σε θέση playmaker. Χριστοδούλου. Ίσως έχουμε προβλήματα στο κατέβασμα της μπάλας τώρα. Δεν ξέρω. Βέβαια ο Πολίτης έχει τους λόγους του που έβγαλε έξω το Γιαννάκη. Αλλά Γκάλης. Πάντα Γκάλης κρατάει την μπάλα. Το δέα ξεφύγει από τον Κρέους. Φιλίππου κάνει το σουτ. Και οι Ισπανοί έχουν την μπάλα από πλάγια. Μαρτίν Κρέους. Μαργκάλ, Κρέους. Σαν Επιφάνιο. Μαρτίν πιέζει ο Σταυρόπουλος. Σαν Επιφάνιο ακάλυπτος το σουτ. Η μπάλα φτάνει στο Μαρτίν. Μαργκάλ, Κρέους. Για τον Μαρτίν που μπαίνει προς τα μέσα και ισοφαρίζει. 61-61. 11 λεπτά πριν το τέλος, ενώ ο Κώστας Πολίτης παίρνει time out. Να εδώ ο Φερνάντο Μαρτίν. Ενώ το γήπεδο πλέγεται από τις εκδηλώσεις των Ισπανών. Ξαναβλέπουμε το καλάθι του Φερνάντο Μαρτίν. Το καλάθι της ισοφάρισης. Εσπάνια, Εσπάνια. Ενώ ο Μανόλο με το τύμπανο δίνει το ρυθμό και οι 100-150 Έλληνες φίλαθλοι προσπαθούν να ακουστούν και αυτοί ανάμεσα στους Ισπανούς, ανεμίζοντας ελληνικές σημαίες. Βλέπουμε τους σκόρερς. Σαν Επιφάνιο 20, Γκάλης 18, Γιαννάκης 16. ...61-61, 11 λεπτά και 1 δευτερόλεπτο πριν από το τέλος. Η μπάλα για την ελληνική ομάδα με τον Νίκο Σταυρόπουλο. Χριστοδούλου για τον Φιλίππου. Από εκεί στο Σταυρόπουλο. Αυτός το σουτ και το καλάθι. 61-63, ο Νίκος Σταυρόπουλος έσπασε την κίνια της ελληνικής ομάδας. Ο Χριστοδούλου κλέβει, ολοκληρώνει ο Γκάλης. Ο Γκάλης στη διείσδυση τον σταματάει ο Σιμένες. Το πάσιμο και το κάρφωμα από τον Ισπανό Σεντερφόρ. 63-63. Ακόμα 10,5 λεπτά. Σταυρόπουλος. Ξανά εδώ ο Σιμένες. Σταυρόπουλος με αντίπαλο τον Μαργκάλ. Το πάσιμο, το lay-up. Και φάουλ από τον Χιμένεθ. Ο Νίκος Σταυρόπουλος είναι πάρα πολύ απειλητικός για το ισπανικό καλάθι. Το τέταρτο φάουλ του Χιμένεθ.
Ξανά η προσπάθεια του Σταυρόπουλου. Που έχει δικαίωμα για δύο βολές, Σταυρόπουλος. 63-64, ξαναδίνει το προβάδισμα στην ελληνική ομάδα. 63-65, ακόμα 10 περίπου λεπτά. Μαργκάλ, Κρέους, σαν επιφάνειο. Κρέους, το πάσιμο γυρίζει στον Χιμένεθ. Τελικά, φάουλ στον Φιλίππου. Ωραία εφεύρεση του Αμερικανού διαιτητή. Πέμπτο φάουλ για τον Νίκο Φιλίππου. Έχω την εντύπωση ότι μόνο ο Αμερικανός διαιτητής. Κοιτάξτε, ο Φιλίππους έρχεται όρθιος, ακίνητος για να μην κάνει φάουλ. Ο Αμερικανός τελικά είδε φάουλ. Τέλος πάντων, έχουμε πει πολλές φορές ότι αυτά συμβαίνουν στο μπάσκετ. Ένα σπορ πολύ δύσκολο διαιτεύσιμο. Δύο βολές για τον Αντρές Χιμένεθ. Χιμένεθ 64-65, 9 λεπτά και 53 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Rebound από τον Χριστοδούλου, ενώ στη θέση του Φιλίππου μπήκε ο Ρωμανίδης. Χριστοδούλου, Καμπούρης, Σταυρόπουλος. Χριστοδούλου για τον Σταυρόπουλο. Το Ρωμανίδη έχει γίνει φάουλ από τον Μαργκάλ, δεν μετράει το καλάθι του Ρωμανίδη. Είναι το τέταρτο φάουλ του Μαρία Μαργκάλ και το έβδομο ομαδικό των Ισπανών στο δεύτερο ημίχρονο. Ξανά είδαμε τη φάση. Η μπάλα πλάγια, Σταυρόπουλος για τον Γκάλι. Γκάλις για τον Ρωμανίδη. Γκάλις. Έχει αντίπαλο τον Κρέους. Χριστοδούλου. Γκάλις, περνούν τα δευτερόλεπτα. Ακόμα 10 για να γίνει η επίθεση. Ο Γκάλις στο Σταυρόπουλο, αυτός ακάλυπτος στο σουτ. Η μπάλα πλάγια για την ισπανική ομάδα. 9 λεπτά και 14 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος, και ενώ το σκόρ είναι 64-65 υπέρ της εθνικής μας. Ο Κρέους κοντρολάρει την μπάλα. Μαργκάλ, Κρέους. Από εκεί στον Χιμένεθ. Κρέους, σαν επιφάνειο, κλείνει ο Σταυρόπουλος. Χιμένεθ μέσα στη ρακέτα, είναι βήματα, κοντρολάρει σε δύο φορές την μπάλα. Οι διαιτές δεν δίνουν τίποτα, Χιμένεθ μέσα στη ρακέτα, 66-65. Να ο Αντρές Χιμένεθ. Πετύχει 9 πόντους μέχρι τώρα. Χριστοδούλου για τον Ρωμανίδη. Προσπαθεί να πάρει την εσωτερική. Θα νικήσει τον Χιμένεθ. Παλικαρίσιο καλάθι από τον Ρωμανίδη. 66-67. Σαν επιφάνειο. Θα τα αποδώσει. 68-67. Ακόμα 8,5 λεπτά. Και όλα παίζονται. Σταυρόπουλος. Για τον Χριστοδούλου. Φάουλ επιθετικό από τον Ρωμανίδη πάνω στον Χιμένεθ, που καταλόγησε ο Χάρβεϊ, ενώ αυτή τη στιγμή ο Πολίτης θα ξαναβάλει στον αγώνα τον Γιαννάκη. Είδατε πώς έκανε το φάουλ ο Ρωμανίδης, ενώ ο Γιαννάκης παίρνει τώρα τη θέση του Σταυρόπουλου. Και ο Βιγιακάμπα τη θέση του Μαργκάλ, την ισπανική πεντάδα. Να ο Ντιάφ Μίγκελ. Κρέους για τους Ισπανούς. Πάντα Κρέους για τον Χιμένεθ. Βιγιακάμπα, Κρέους. Μαρτίν με αντίπαλο τον Καμπούρη. Κρέους από καλή θέση το σουτ. Ριπάν το Χριστοδούλου. Γιαννάκης για τον Γκάλι. Πάντα Γκάλι. Βγάζει έξω στο Ρωμανίδη, αυτός ακάλυπτος στο σουτ. 68-69, ελληνική ομάδα πάλι μπροστά. Ακόμα 7 λεπτά και 45 δευτερόλεπτα. 10 πόντια από τον Μιχάλη Ρωμανίδη. Σαν επιφάνειο. Ο Ρωμανίδης κλέβει αλλά δεν ολοκληρώνει. Σαν επιφάνειο στο σουτ. Rebound ο Καμπούρης. Που δίνει στο Γιαννάκη. Χριστοδούλου τώρα παίρνει την εσωτερική. Κάνει φάουλ ο Μαρτίν. Ναι, το ίδιο ο Χάρβεϊ. Ναι, ο Μαρτίν σήκωσε τα χέρια αλλά άπλωσε το πόδι από κάτω. Ο Αμερικανός ήταν δίπλα.
είναι το πρώτο φάουλ του Φερνάντο Μαρτίν. Νάπολη της ψύχρεμος καθοδηγεί τους παίκτες του που πάνε να κάνουν τη μεγάλη έκπληξη της διοργάνωσης. Κοιτάξτε το πόδι του Μαρτίν. 68-69. Μία συν μία βολή για τον Φάρη Χρυστοδούλου. 7 λεπτά και 25 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Τα σφυρίγματα των Ισπανών. 68-70. Ο νεαρός του Πανιόνιου δεν καταλαβαίνει από τέτοια. Παρότι μικρός είναι ψημένος παίκτης. Χιμένεθ το rebound. Κρέους Βιγιακάμπα. Κρέους Βιγιακάμπα. Κρέους για τον Σαν Επιφάνιο. Μαρτίν κλέβει ο Καπούρης, αλλά δεν μπορεί να ολοκληρώσει. Ναι, η μπάλα πλάγια για την ελληνική ομάδα. Έξοχη άμυνα του Καπούρη πάνω στη μεγάλη βετέτα των Ισπανών, τον Μαρτίν. Ρωμανίδης, Γιαννάκης με την μπάλα σε θέση playmaker. Πάντα Γιαννάκης. Ο Σαν Επιφάνιο προσπαθεί να τον κλείσει. Χρυστοδούλου, Γκάλης. Βγαίνει ο Κρέους εκεί. Ο Γκάλης δοκιμάζει το σούτ. Ναι, είναι καλάθι τριών πόντων. 68-73. Ακόμα 6 λεπτά και 45 δευτερόλεπτα. Μαρτίν. Ο Χιμένεθ προσπαθεί μέσα στη ρακέτα. Για να δούμε. Έδωσαν φάουλ σε ποιον, στο Ρωμανίδη. Δεύτερο φάουλ για τον Ρωμανίδη. Δεν μας βάζουν replay οι Ισπανοί. Για να δούμε. Τέλος πάντων δεν έδειξε τίποτα το replay. Βιγιακάμπα για τον Κρέους. Σαν Επιφάνιο. Ή έκανε φάουλ ο Γιαννάκης ή βήματα. Ναι, είναι βήματα στον Σαν Επιφάνιο. Η μπάλα πλάγια για την ελληνική ομάδα. Και τώρα στην επίθεση με τον Γιαννάκη. 6,5 λεπτά ακόμα. 5 πόντι διαφορά υπέρ της εθνικής μας. Γιαννάκης με την μπάλα. Γκάλης. Πάντα Γκάλης κρατάει την μπάλα. Περνάει στο Γιαννάκη. Σημαδεύει το τρίποντο. Ο Ρωμανίδης διεκδικεί, κερδίζει την μπάλα. Γιαννάκης και φάουλ από το Βιγιακάμπα πάρα στο Ρωμανίδη. Ο Χιμένεθ τι ζητάει. Το φάουλ ήταν κάθαρο. Ο Διάφ, με συγχωρείτε. Ήταν το δεύτερο φάουλ του Βιγιακάμπα. Και ο Μιχάλης Ρωμανίδης, ξαναδούμε εδώ τη φάση. Ορίστε το φάουλ του Βιγιακάμπα. Οι Έλληνες, οι λίγοι Έλληνες φίλαθλοι εμψυχώνουν τον Ρωμανίδη, νάτος εδώ. 68-74, ακόμα μία βολή για τον Μιχάλη Ρωμανίδη. Βρισκόμαστε στο πιο κρίσιμο σημείο του αγώνα. Η ελληνική ομάδα 6 πόντους μπροστά. Και πάλι ο Ρωμανίδης, 68-75. Κρέους για τους Ισπανούς, Βιγιακάμπα. Κρέους για τον Σαν Επιφάνιο. Κρέους για τον Βιγιακάμπα. Βιζάει ο Μαρτίν, για να δούμε. Έχει γίνει επιθετικό φάουλ από τον Μαρτίν. Ο Αμερικανός το σφύριξε, δεν δίστασε. Ο Μικέλ εδώ, ξανά η φάση. Κοιτάξτε ο Μαρτίν πως πέφτει πάρα στο Ρωμανίδη. Και έχουμε 5 λεπτά και 58 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Ελλάδα 75, Ισπανία 68. Και δικαίωμα για μία συν μία βολή στο Μιχάλη Ρωμανίδη. Δεν τολμώ να κάνω πρόβλεψη. Όσο και αν η ελληνική ομάδα φαίνεται κοντά στη νίκη. Να ο Ιταλός Φιωρίτο, ο πρώτος διαιτητής του αγώνα. 12 πόντι από τον Ρωμανίδη που έχει 5 στα 5 δίποντα, 2 στα 2 σουτ από φάουλ. Δηλαδή έχει 100% ευστοχία ο νεαρός του Άρη σε όλες τις προσπάθειες. 68-76. Σαν Επιφάνιο τώρα για τους Ισπανούς. Κρέους, Μαργκάλ, Χιμένεθ. Κρέους κάνει το σουτ. Ξανακερδίζουν οι Ισπανοί την μπάλα. Χιμένεθ για τον Μαργκάλ. 70-76, 5 λεπτά και 38 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Γιαννάκης. Να ο Μαργκάλ που προσπαθεί να καθοδηγήσει τους παίκτες του.
Γιαννάκης, φάουλ από τον Σαν Επιφάνιο. Φάουλ που καταλόγησε ο Ιταλός Φιωρίτο. Είναι το τρίτο φάουλ του Σαν Επιφάνιο. Ο Γιαννάκης έχει δικαίωμα για δύο βολές, για μία συν μία βολή. Αν οι Έλληνες παίκτες είναι εύστοχοι στις βολές και θα κερδίσουν πολλά φάουλ από εδώ και μπρος, τότε το παιχνίδι είναι δικό τους. Και πράγματι ο Γιαννάκης ευστοχή. 70-77, 5,5 λεπτά ακόμα. 17 πόντι από τον Παναγιώτη Γιαννάκη που έχει κάνει 4 τρίποντα και έχει 3-3 ελεύθερες βολές. 70-78. Κρέους για την Ισπανία. Μαργκάλ. Κρέους. Σαν Επιφάνιο. Rebound από τον Χιμένεθ τελικά. 72-78. Ο Χιμένεθ που κέρδισε το rebound από δύο αντιπάλους, τον Ρωμανίδη και τον Καμπούρη. Χριστοδούλου, ξαναβλέπουμε εδώ τη φάση. Και να ο Χριστοδούλου στο κατέβασμα της μπάλας. Γιαννάκης. Γκάλης. Πάντα Γκάλης. Κοντρολάρει την μπάλα στο Χριστοδούλου. Πάντα Χριστοδούλου έξω στο Γιαννάκη. Δοκιμάζει σου τριών πόντων, παρακινδυνευμένο. Η μπάλα είδατε πως βγήκε μέσα από το καλάθι. Κρέους για τον Μαργκάλ. Κρέους ξανά. Μαργκάλ στο τρίποντο. Αυτό θα βρει το στόχο. 75-78. Οι 8 πόντοι έγιναν 3. 4,5 λεπτά πριν από το τέλος. Χριστοδούλου με την μπάλα. Γιαννάκης. Γκάλης. Πάντα Γκάλης. Κοντρολάρει την μπάλα. Κάνει το σουτ. Και είναι καλάθι, 75-80, η ελληνική ομάδα επιμένει, ακόμα 4 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα. Χιμένεθ, το πάσιμο, έχει κάνει επιθετικό φάουλ. Όχι, έδωσε φάουλ στο Ρωμανίδη. Όχι, όχι, είναι του Χιμένεθ το φάουλ, είναι του Χιμένεθ, πέμπτο φάουλ του Χιμένεθ. 77-80 και φάουλ του Χιμένεθ. Ο Ρωμανίδης έχει δικαίωμα για μία συν μία βολή, 4 λεπτά και 7 δευτερόλεπτα από το τέλος. Ο Χιμένεθ φεύγει από τον αγώνα με 5 φάουλ. Όπως έφυγε νωρίτερα ο Κώστα και όπως έφυγε και ο Φιλίππου. Ενώ στη θέση του μπαίνει ο Αρσέγκα. Να ο Χιμένεθ που κάθεται στον πάγκο. Πέτυχε 15 πόντους, είχε 7 στα 9, σουτ 2 πόντων, 1 στα 2 φάουλ. Και ο Γιαννάκης στις βολές. Ψύχρεμος ο αρχηγός της ομάδας, 77-81, έχει πετύχει 19 πόντους και δεν έχει χάσει καμία βολή φάουλ. Ούτε και τώρα, 77-82. Κρέους. Μαργκάλ για τον Κρέους. Σαν Επιφάνιο. Μαρκάρει έξοχα εκεί ο Γιαννάκης. Η μπάλα στο Μαρτίν. Φάουλ από τον Καμπούρη, είναι το τέταρτο φάουλ του Καμπούρη και το έβδομο ομαδικό για την ελληνική, για την εθνική μας. Έσπρωξε εκεί φαίνεται το Καμπούρης, τον αντίπαλο. Και ο Καρατζάς θα μπει τώρα στη θέση του Καμπούρη, ο Καρατζάς που έχει ένα φάουλ, ο Καμπούρης έχει 4. Και βάζει ο πολίτης στον Καρατζά γιατί θέλει αυτές τις παίκτες που να μαρκάρουν, να μην φοβούνται το φάουλ. Αρσέγκα για τον Κρέους. Μαργκάλ, Χριστοδούλου, για τον Αρσέγκα που από κοντά θα πετύχει το καλάθι, 79-82, ακόμα 3,5 λεπτά, Γιαννάκης, πάντα Γιαννάκης, Γκάλης, κοντρολάρει την μπάλα με αντίπαλο τον Κρέους, το σούτ υποσφιχτική πίεση, rebound από τον Ρωμανίδη, σταματάει ο Μαρτίν την μπάλα. Σαν Επιφάνιο, Κρέους. Πάλι Κρέους. Κοντρολάρουν οι Ισπανοί. Ακόμα 3 λεπτά ακριβώς, Αρσέγκα. Ο Κρέους κάνει το σούτ απ' έξω. Rebound ο Μαρτίν. Αρσέγκα για το Σαν Επιφάνιο. Και είναι φάουλ από τον Γιαννάκη πάνω στον Σαν Επιφάνιο. Είναι το πρώτο φάουλ του Γιαννάκη.
που δίνει το δικαίωμα στον Σαν Επιφάνιο να εκτελέσει μία συν μία βολή, καθώς η Ισπανία απέκτησε το δικαίωμα του μπόνους. Μπήκε στον αγώνα ο Καμπούρης στη θέση του Ρωμανίδη. Ο πολίτης θέλει περισσότερη δύναμη στα rebound. 2 λεπτά και 48 δευτερόλεπτα ακόμα. Ο Έπι μειώνει σε 80-82. Ακόμα μία βολή για τον Ισπανό Άσο. 81-82. Χριστοδούλου για το Γιαννάκη. Γκάλης. 2 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα ακόμα. Γιαννάκης με την μπάλα. Χριστοδούλου. Πάντα Χριστοδούλου. Το Γιαννάκη κοντά στο καλάθι. Ο Καρατζάς παίρνει τον rebound και το καλάθι, ναι, αν είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή, ο νεαρός από το Παγκράτη, από τη Β' Εθνική, πετυχαίνει το πιο καθοριστικό καλάθι. 81-84. Κρέους για τον Σαν Επιφάνιο. Κρέους Μαργκάλ. Ο Μαρτίν και κάνει το φάουλ ο Γιαννάκης. 2 βολές για τον Φερνάντο Μαρτίν, δεύτερο φάουλ για τον Παναγιώτη Γιαννάκη. Ακόμα 2 λεπτά και 9 δευτερόλεπτα. Ο Ρωμανίδης μπαίνει στη θέση του Χριστοδούλου. 81-84. Ο Φερνάντο Μαρτίν έχει 2 βολές. 11 πόντους έχει πετύχει μέχρι στιγμής ο Μαρτίν. 5 στα 8 φάουλ, 3 στα 6 δίποντα. 82-84. Ακόμα μία βολή για τον Άσο της Ρεάλ Μαδρίτης. 82-83-84. Γιαννάκης υπό την πίεση του Σαν Επιφάνιο. Πάντα Γιαννάκης. Η μπάλα χτύπησε στα πόδια του Μαρτίν και βγήκε έξω. Ο Φιωρίτο την έδωσε στους Ισπανούς. Μαργκάλ για τον Μαρτίν. Πετάει έξω τον Κρέους και 3 δευτερόλεπτα σφύριξε ο Φιωρίτο. Βέβαια έπρεπε να σφυρίξει αφού μας έκλεψε την μπάλα πιο πριν. Είναι αυτά οι συμβιβασμοί που κάνουν οι διαιτητές. Όταν νιώσουν ότι κάνουν ένα λάθος, στέλνουν να το διορθώσουν. Γκάλης, 83-84, ακόμα 1 και 58, 1 και 45. Πάντα Γκάλης. Γυρίζει στον Καρατζά. Πάει να χάσει την μπάλα ο νεαρός. Παλεύει εκεί και έχουμε τζάμπολ. Να ο Καρατζάς που θα διεκδικήσει την μπάλα από τον Αρσέγκα. Βγαίνει ο Καμπούρης και μπαίνει ο Χριστοδούλου. Βλέπουμε, είδαμε ξανά την διεκδίκηση της μπάλας από τον Καρατζά και τον Αρσέγκα. Όχι, τελικά πάει ο Μαρτίν. Είναι Καρατζάς και Μαρτίν. Δεν νομίζω ότι έχουμε σοβαρές πιθανότητες να κερδίσουμε το τζάμπολ. Ο Γκάλης προσπαθεί να χωθεί από την πλευρά του Ισπανικού καλαθιού μπας και κλέψει εκεί την μπάλα, καθώς περιμένει ότι ο Μαρτίν θα την πετάξει προς τα εκεί. Πράγματι κερδίζουν οι Ισπανοί με τον Κρέους. Σαν Επιφάνιο στον Μαρτίν. 85-84 περνάει η Ισπανία. 1 λεπτό και 25 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Χριστοδούλου. Πάντα Χριστοδούλου. Κάνει το σουτ, κερδίζει το rebound και παίρνει φάουλ από τον Αρσέγκα. 1 λεπτό και 11 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Ήταν το πρώτο φάουλ του Αρσέγκα. Ο πολίτης ξαναβάζει τον Καμπούρη και βγάζει τον Καρατζά. Δύο βολές για το Φάνη Χριστοδούλου. Ισοφαρίζει 85-85.
ακόμα μία βολή. 85-86. 1 και 11 ακόμα. Ισπανή στην επίθεση με τον Κρέους. Κρέους κοντρολάρει την μπάλα. Πάντα Κρέους. Μαργκάλ. Μαργκάλ με την μπάλα για τον Μαρτίν. Αυτός τον Αρσέγκα δεν μετράει το καλάθι. Έχει γίνει φάουλ από τον Ρωμανίδη. Είναι μία στην μία βολή. Ο Ρωμανίδης φάουλ στον Αρσέγκα. Είναι το τρίτο φάουλ του Ρωμανίδη. 53 δευτερόλεπτα και 2 δέκατα πριν από το τέλος. Μία στην μία βολή για τον Αρσέγκα. Για να δούμε αν ο νεαρός που κατάγεται από εδώ από τη Σαραγώσα θα είναι ψύχρεμος. Ισοφαρίζει 86-86. για την Ισπανία. Γκάλης. 49 δευτερόλεπτα ακόμα. Έχουμε μια πλήρη επίθεση εμείς και μένει μία και για τους Ισπανούς. Πάντα Γκάλης. Το Γιαννάκη. Όχι! Απ'ψυχολόγητο σούτ από το Γιαννάκη κερδίζουν οι Ισπανοί την μπάλα. Ο Κρέους κοντρολάρει την μπάλα. 24 δευτερόλεπτα. 23, 22, 21. Κρέους. Μαρτίν. Κρέους. 14 δευτερόλεπτα. Κρέους. Μαρτίν. Τελειώνει ο χρόνος για τους Ισπανούς. Σαν επιφάνειο, 2 δευτερόλεπτα, 1 σουτάρι. Τέλειωσε ο χρόνος, τέλειωσε ο χρόνος. Η μπάλα πλάγια για την ελληνική ομάδα. 1 δευτερόλεπτο και 8 δέκατα πριν το τέλος. Κανονικά έπρεπε να είναι 2 δευτερόλεπτα και 8, γιατί οι Ισπανοί πήραν την μπάλα στα 32 και 8. Άρα αφού εξάντλησαν τα 30, πρέπει να μένουν 2 και 8 και όχι 1 και 8. Εσείς βλέπετε ότι υπάρχει ένα, αλλά υπάρχουν ακόμα και 8 δέκατα του δευτερολέπτου. Αυτό το αψυχολόγητο σουτ του Γιαννάκη έκανε τρίποντο, ενώ είχε ακόμα χρόνο, υποπίεση και πάρα πολύ μακριά. Ένα σουτ που λογικά δεν μπορούσε να έχει καμία τύχη. Για να δούμε λοιπόν τι θα προσπαθήσουν να κάνουν οι Έλληνες παίκτες μέσα σε αυτό το 1 δευτερόλεπτο και 8 δέκατα. Ασφαλώς θα προσπαθήσουν να κάνουν κάποια κομπίνα. Μια μακρινή παλιά προς το ισπανικό καλάθι. Βέβαια δεν υπάρχει ο ψηλός παίκτης που θα την διεκδικήσει. Θα πρέπει πάντως να σας πω ότι ο χρόνος θα αρχίσει να μετράει όχι από τη στιγμή που η μπάλα θα πεθεί από πλάγια θέση, αλλά από τη στιγμή που κάποιος παίκτης θα την αγγίξει μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Για να δούμε. Χριστοδούλου. Μα δεν γίνεται τίποτα. Χριστοδούλου. Τελικά δεν προλάβαμε να κάνουμε το σουτ. Το παιχνίδι τελείωσε. Η Ισπανία κέρδισε την εθνική μας με 87-86. Κοιτάξτε τους πανηγυρισμούς των Ισπανών. Μας μένει ικανοποίηση ότι η ελληνική ομάδα έπεσε ένδοξα μέσα στην Σαραγώσα απέναντι στο πιο μεγάλο φαβορί του ομίλου. Εδώ το τελευταίο σουτ από το Χάνη Χριστοδούλου, εκπρόθεσμο όμως, ήδη η σιρήνα είχε σημάνει. Χειροκροτήματα στις εξέδρες για τις προσπάθειες των παικτών και των δύο ομάδων. Απογοήτευση από ελληνική πλευρά, αφού οι παίκτες είχαν πιστέψει στη νίκη την οποία κρατούσαν στα χέρια τους στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα. Να οι Ισπανοί που αποχωρούν.
Και να και οι Έλληνες παίκτες στο κέντρο του γηπέδου, έτοιμοι να χαιρετήσουν τους Έλληνες και Ισπανούς φιλάθλους που τους χειροκροτούν από τις εξέδρες. Σε αυτό το σημείο